Από το 2010 μέχρι σήμερα, όλες οι κυβερνήσεις με τα κόμματα που τις συγκρότησαν αφαίρεσαν περίπου 108 δις ευρώ από τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους για να πληρωθεί το χρέος που δημιουργήθηκε για τους επιχειρηματικούς ομίλους, να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, να ενισχυθούν παραπέρα οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Κατά τα άλλα, ακούμε τον Υπουργό να κορδώνεται και να λέει ότι είναι το μόνο ασφαλιστικό που δεν κάνει μειώσεις. Ότι είναι το μόνο που συνοδεύεται από αναλογιστικές μελέτες. Πότε κοροϊδεύεται αλήθεια? Το 12 που πάλι λέγατε ότι διασφαλίζεται τη βιωσιμότητα μέχρι το 2060? Ή σήμερα μας παρουσίασε και η κυρία Αχτσόγλου τη δική της αναλογιστική μελέτη? Είτε λοιπόν με αναλογιστικές μελέτες ή όχι, η πολιτική σας είναι δεδομένη. Το τσάκισμα των συντάξεων και των ασφαλιστικών παροχών. Είναι ή όχι μειωμένη η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 κατά 220 εκατομμύρια ευρώ? Πώς λοιπόν αυξάνονται οι συντάξεις? Διατηρούνται ή όχι όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις οι οποίες μειώνουν τις συντάξεις? Αλήθεια, η μείωση της κατώτερης σύνταξης από 492 ευρώ σε 345, η κατάργηση του ΕΚΑΣ των 230 ευρώ είναι ή όχι μείωση των συντάξεων? Πρέπει να τα ξεχάσουν αυτά οι συνταξιούχοι. Η αυξημένη εισφορά υπέρ υγείας από το 4 στο 6% συν επιπλέον 6% στις επικουρικές συνεχίζουν να δίνουν μια συντάξεις, ναι ή όχι? Το πάγωμα των κύριων και επικουρικών συντάξεων ως το 2023 τι είναι? Η κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος 10% για σύζυγο και 5% για κάθε παιδί μέχρι τα 18 ή τα 24 αν σπουδάζουν. Τι είναι αλήθεια? Η θέσπιση της φοράς αλληλεγγύης που έχει κριθεί και αντισταγματική δεν μειώνει τις συντάξεις? Ο τρόπος του υπολογισμού της σύνταξης από τα 5 τελευταία χρόνια σε όλο τον ασφαλιστικό βίο βγάζει συντάξεις μειωμένες, ναι ή όχι? Η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης που ο σημερινός υπουργός την έκοψε και διατήρησαν οι επόμενοι δεν είναι μείωση των συντάξεων? Η σφαγή των αναπηρικών συντάξεων τι είναι? Οι διακρίσεις με μείωση των συντάξεων πείνας στους ομογενείς αλλά και στους νόμιμους μετανάστες που φορολογούνται κανονικά και πληρώνουν εισφορές πώς μπορεί να χαρακτηριστεί? Η στέρηση από κάποιον που παίρνει σύνταξη 500 ευρώ. Τα 500 ευρώ της 13ης σύνταξης όπως τη χαρακτήρισε το 0,5% του ΑΕΠ που θέσπισε κάτω από τους αγώνες των συνταξιούχων ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς το κόβετε. Είναι ή όχι μείωση? Τα πάνω από 100 δις περικοπών από συντάξεις και παροχές. Θέλετε να τα ξεχάσουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι? Ο σημερινός Υπουργός Εργασίας με τους νόμους 4051 και 4093 και το 4050 του 12, το κούρεμα του Βενιζέλου, είναι υπεύθυνος για 61 δις ευρώ που έκλεψε για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων από τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές σε είδος και χρήμα και προβλέπονται άλλα 8 δις μέχρι το τέλος του 22 από τις περικοπές της προσωπικής διαφοράς σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου που οι περικοπές ήταν 16 ευρώ. Αυτά τι θέλετε, θα τα ξεχάσουν οι συνταξιούχοι? Το εφάπαξ που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι και τα τσεκουρώσατε έως και 60% δεν είναι μειώσεις που επιβάλλατε για λογαριασμό των πλουτοκρατών? Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ληστεία των εργαζομένων και των συνταξιούχων όλων των εποχών. Το μεγαλύτερο ρυφηφί. Οι ληστές έχουν ονόματα. Λέγονται εκτός των προσώπων της δεκαετίας Λομβέρδος, Κουτρουμάνης, Βρούτσης, Κατρούγκαλος, έχουν και τα ονόματα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, με τις διάφορες εφεδρίες όπως Λάος, Δημάρ και στελέχη του βάρβαρου συστήματος, οι αποκαλούμενοι τεχνοκράτες. Πατώντας λοιπόν στον νόμο του Κατρούγκαλου, έρχεται η Νέα Δημοκρατία να ολοκληρώσει το έγκλημα. Έρχεται να εφαρμόσει και όχι να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύονταν προεκλογικά για να πάρει τις ψήφους των συνταξιούχων.
Έρχεται να διορθώσει τα νομικά κενά του νόμου Κατρούγκαλου, τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Το σχέδιο είναι γνωστό. Είναι η συνολική ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Το μοντέλο του δικτάτορα Πινοσέτ. Αυτό θέλετε να υλοποιήσετε, γιατί αυτό θέλει το κεφάλαιο. Η ασφάλιση και με αυτό το νομοσχέδιο από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε επένδυση, ατομικό ρίσκο και κυνήγι μέσω του τζόγου. Υποχρεώνεται τους εργαζόμενους να γίνουν επενδυτές που θα πρέπει να μελετούν την αγορά, να στοιχηματίζουν τον κόπο τους πάνω σε χρηματιστηριακές επιλογές. Τα επαγγελματικά ταμεία αποτελούν μια μορφή τζόγου την οποία στηρίζει η απαξιωμένη πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Τα επαγγελματικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τις εισφορές δεν δεσμεύονται ούτε δίνουν εγγύηση για το ύψος των συντάξεων που θα πρέπει στο μέλλον να αποδοθούν στους ασφαλισμένους. Αυτή είναι και η μεγάλη ανατροπή που επιχειρείται στην ασφάλιση μέσα από την προώθηση των σχημάτων αυτών. Τι θέλουμε να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο? Στις τράπεζες υπήρχαν τα ειδικά ταμεία που ουσιαστικά ήταν τύπου επαγγελματικά ταμεία, όπως το ΛΕΠΕΤΕ, το ΤΑΠΛΙΤΑΤ, το ΕΤΑΤ, τα οποία οι τράπεζες με την στήριξη των κυβερνήσεων τα κατάργησαν και οι εργαζόμενοι βρέθηκαν χωρίς συντάξεις. Αυτή είναι η πορεία αυτών των σχημάτων. Καμιά εγγύηση δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση δεν δίνει καμία απάντηση στους χιλιάδες συνταξιούχους τραπεζοϋπάλληλους. Η ένταξη του ΕΤΑΕΠ στο ΝΕΦΚΑ υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σχεδιασμό της ιδιωτικοποίησης, την ουσιαστική κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης. Υπηρετεί το μοντέλο Πινοσέτ των τριών πυλώνων, την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση με μοναδικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση του καπιταλιστικού κέρδους. Καμία αξιοπιστία δεν έχει ως προς τη δυνατότητα απόδοσης σύνταξης ή άλλων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Οι αιματηρές θυσίες που απαιτείται να κάνει κάποιος εργαζόμενος για να αποκτήσει μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης σύνταξη, υγεία και προστασία είναι στον αέρα, όπως έχουν αποδειχθεί από την ίδια τη ζωή με την Enron στη ΣΥΠΑ, τη Maxwell στην Αγγλία, το σταξιδιωτικό πρόγραμμα ΑΣΠΙΣ στη χώρα μας, που ακόμα παιδεύονται να πάρουν πίσω αυτά που έχασαν, αλλά και δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση των αυτοκινήτων που ανακλήθηκε η άδειά τους στη χώρα μας. Θέλετε να απαλλάξετε την εργοδοσία, την υποχρέωση που με νόμο είχε καθοριστεί να επιστρέφει ένα μέρος της κλεμμένης υπεραξίας μέσω των εισφορών για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Μιλάτε για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Αυτό δεν είναι βιώσιμο με τα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου και του κράτους του, γιατί δεν θέλουν να δίνουν ούτε αυτά τα λίγα που μέχρι τώρα έδιναν για τους απόμαχους της δουλειάς, τους ακαταμένους από την άγρια εκμετάλλευση εργάτες, τους νέους και τις νέες, τους αυταπασχολούμενους, τους επιστήμονες, τους αγρότες, παρά την τεράστια φορολογία και τις φορές στα ταμεία. Έτσι εννοείται τη βιωσιμότητα, με αύξηση ορίων ηλικίας, μείωση των συντάξεων, με μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, με ιδιωτική ασφάλιση για να δίνουν τζάμπα χρήμα στο κεφάλαιο, με παραπέρα υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Η αύξηση των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης αποκαλείται εναρμόνιση. Η δε σφαγή των συντάξιμων αποδοχών για παλιούς και νέους συνταξιούχους και εργαζόμενους αποκατάσταση, λέει, της ισονομίας. Η έννοια της ανταποδοτικότητας χτυπά την καρδιά του προβλήματος, αφού αρνείται τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και την αντιμετωπίζεται σαν έναν οικονομικό δείκτη, ο οποίος δεν παίρνει υπόψη ότι ο εργαζόμενος, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές, έχει δώσει τα νιάτα του, τη ζωή του, την υγεία του κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και η ανταποδοτικότητα είναι η βάση της λογικής με την οποία λειτουργεί η ιδιωτική ασφάλιση. Είναι αντιδραστικές έννοιες. Δεν υπηρετούν τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους. Η ανταποδοτικότητα είναι ταυτισμένη με τις συντάξεις πείνας, με την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Συγκρούεται με την απέτηση των εργαζομένων για κάλυψη των διευρυμένων σύγχρονων αναγκών.
Ανταποδοτικότητα σημαίνει ότι για υπηρεσίες που χρηματοδοτούνταν και παρέχονταν από το κράτος θα παρέχονται πλέον με πρόσθετη άμεση πληρωμή ή έμεση μέσω επιβολής πρόσθετου φόρου, εισφοράς και άλλα. Αυτό σημαίνει ότι αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική δυνατότητα των λαϊκών οικογενειών ή να τις στερούνται εφόσον δεν μπορούν να πληρώσουν. Χρησιμοποιείτε την απειλή του δημογραφικού προβλήματος. Ενώ είστε εσείς που καταδικάζετε χιλιάδες νέους και νέες στην ανεργία και την υποαπασχόληση, που δημιουργείτε και οξύνετε τα προβλήματα των νέων ζευγαριών. Επικαλείστε το δημογραφικό ζήτημα. Αυτό όμως είναι υποκριτικό, κύριοι. Δεν μπορεί να λυθεί αν δεν αντιμετωπιστούν ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν στο πρόβλημα, όπως η φτώχεια, η ανεργία, η ανασφάλεια, το κόστος ζωής. Αλήθεια, ποιος έχει την ευθύνη σήμερα που ένας νέος δυσκολεύεται να ανοίξει σπίτι, ότι αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας που ανεξαρτητοποιείται από τους γονείς του, που τα οικονομικά βάρη αποτελούν εμπόδιο σε ένα νέο ζευγάρι να κάνει παιδιά? Δεν περιμένουμε απάντηση από αυτό, γιατί εσείς είστε αυτοί που δημιουργείτε αυτές τις συνθήκες. Με το επιχείρημα της αύξησης του μέσου όρου προσδόκιμου ζωής προωθείτε την ενεργό γύρανση. Αυξήσετε τα όρια ηλικίας στα 67 με 15 χρόνια επιπλέον για την γυναίκα που ήταν και στα βαρέα. Και βεβαίως έχετε συμφωνήσει αυτά να αυξάνονται με βάση το προσδόκιμο ζωής. Επιβάλλεται δουλειά μέχρι τα βαθιά γυρατιά για να συγκεντρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι περισσότερη υπεραξία. Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν περισσότερα χρόνια εκτός παραγωγής, να ζήσουν ελεύθεροι χωρίς το βραχνά της εργοδοτικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, να ξεκουραστούν και να διαθέσουν το χρόνο τους όπως αυτοί επιθυμούν. Εσείς είστε το εμπόδιο γι' αυτό. Επικαλείστε την αύξηση που θα φέρουν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης μετά τα 30 χρόνια δουλειάς ή 9.000 ημέρες ασφάλισης. Οι συνταξιούχοι που έχουν μέχρι 9.000 ημέρες ασφάλισης γνωρίζουν ότι είναι το 82% σήμερα. Όλοι αυτοί δεν θα έχουν καμία αύξηση. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Τη στιγμή που η ανεργία και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης έχουν ως αποτέλεσμα ο μέσος όρος των ασφαλιστικών ημερών σήμερα να είναι στο ταμείο, στον ΕΦΚΑ, 150 ή 160 το χρόνο. Δηλαδή, οι 9.000 ημέρες ασφάλισης θα συγκεντρωθούν σε 60 ημερολογιακά χρόνια για όλους αυτούς. Αυτό ας το ακούσουν οι νέοι και οι νέες. Οι αυξήσεις στις μικρογενειακές συντάξεις που λέτε ότι θα δοθούν σύμφωνα με στοιχεία των εργαζομένων του ΕΤΕΑΕΠ αφορά 303.000 ασφαλισμένους. Οι 250.052 είναι με πάνω από 1 ευρώ αύξηση. Οι 51.000 θα δουν αύξηση κάτω από 1 ευρώ. Αυτές είναι οι αυξήσεις. Θέλουμε να θυμίσουμε σε όσους η προπαγάνδα σας δεν τους το επιτρέπει ότι οι ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα δεν άρχισαν με την κρίση. Αποφασίστηκαν την περίοδο της λεγόμενης ανάπτυξης και ευημερίας του 0-0 14% που έλεγε τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του χρηματιστηρίου και των Ολυμπιακών Αγώνων, της ισχυρής Ελλάδας στο Σιμίτι, του Σωτήριου Ευρώ. Την περίοδο εκείνη γεννιόταν η γενιά των 700 ευρώ τότε, ενώ τα κέρδη αυξανόνταν με ηλικιώδεις ρυθμούς. Την περίοδο εκείνη το κράτος χορηγούσε επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, ελαφρύνσεις στον κάθε βιομήχανο και εφοπλιστή, ακόμα και σε αυτούς που μετακόμιζαν στις διπλανές χώρες. Και ενώ η Ελλάδα σημείωνε ανάπτυξη της τάξης του 4%, παράλληλα νομοθετούνταν η μερική απασχόληση, ο δανεισμός των εργαζομένων, η διαθεσιμότητα, η αντεπεργιακή και αντιασφαλιστική νόμη. Την περίοδο εκείνη είχαμε τους αντιασφαλιστικούς νόμους Σούφα, Ρέπα, Πετραλιά, Γιαννίτση. Την έφοδο Γιαννίτση την ανέτρεσε
η μαζικότερη απεργιακή συμμετοχή και συγκέντρωση των εργαζομένων. Το νόμο Κατρούγκαλου, παρά τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το εργατικό και συνδοξιακό κίνημα με τις δεκάδες κινητοποιήσεις αποκάλυψε το μέγεθος των ανατροπών, διεκδικούσε και διεκδικεί την κατάργησή του. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά έλεγε ψέματα ότι θα τον καταργήσει για να πάρει την ψήφο των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Το σχέδιο νόμου της Νέας Δημοκρατίας, το σημερινό, το σχέδιο νόμου Βρούτσι, Κατρούγκαλο όπως έχει ονομαστεί από τους εργαζόμενους, που έχει σαν βάση τον 43-87 του 16, όσο και αν προσπαθείτε να παρουσιάσετε το μαύρο άσπρο, βρίσκεται απέναντι εργαζόμενους, συνταξιούχους, αυταπασχολούμενους, φτωχή αγροτιά και βέβαια τους νέους και τις νέες. Η χθεσινή απεργία, παρά τη συκοφαντία, την τρομοκρατία κρατική και εργοδοτική, τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς και την αμέριστη συμπαράσταση των απαξιωμένων του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ, σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων χρόνων. Η κυβέρνηση πετάει το τυράκι της μείωσης των εισφορών. Φτιάχνει παραπλανητικούς τίτλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθώντας να ξεγελάσει εργαζόμενους και συνταξιούχους. Τις μειώσεις των μισθών τις παρουσιάζεται ως αυξήσεις. Κρύβεται πως η εισφορά που καταβάλλεται από τους εργοδότες και από την οποία απαλλάσσονται είναι μέρος του εργατικού μισθού. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης η ταυτόχρονη μείωση των εισφορών των εργοδοτών, υπονομεύει ακόμα περισσότερο τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, ενώ θα πρημοδοτήσει πολλαπλάσια τους εργοδότες και τους ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς. Προπαγανδίζεται τις ρυθμίσεις για τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται 7 ασφαλιστικά πακέτα. Ένα για τους νέους αυταπασχολούμενους και ακόμη 6 κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών, δίνοντας τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόμενος σε ποια κατηγορία θα ενταχθεί. Επομένως, σύμφωνα με την ανταποδοτικότητα, να επιλέγει ταυτόχρονα το ύψος της μελλοντικής σύνταξης. Βεβαίως, καμιά σύνταξη δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη πέρα της εθνικής, προς το παρόν τα 384 ευρώ. Τα 345 ουσιαστικά για την κατώτερη, γιατί αργότερα μπορούν να μειωθούν. Η διαφημιζόμενη από την κυβέρνηση ελευθερία επιλογής οδηγεί στην κατάργηση της αναλογικότητας στην απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι μέτρο που ευνοεί τους μεγάλους, τα εισοδηματικά ανώτερα τμήματα. Με το νέο σύστημα, επιχειρηματίας με 80.000 ευρώ εισόδημα θα μπορεί να πληρώνει τα ίδια με έναν αυταπασχολούμενο που έχει 8.000 ευρώ εισόδημα. Θα μπορεί να επιλέξει την κατηγορία της αρεσκίας του για να απαλλαχθεί από ένα αχρίαστο βάρος, να μην πληρώνει επί της ουσίας για τα ταμεία, ενώ αν θέλει ο ίδιος μπορεί καλύτερα να ενταχθεί σε κάποια από τα διάφορα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης. Αντίθετα για τα κατώτερα εισοδηματικά τμήματα, αναπαράγονται τα ίδια αδιέξοδα, αφού καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στη σκύλα των χαμηλών συντάξεων με χαμηλές εισφορές και στη χάρη των χρεών προς το Ταμείο, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην απώλεια του συνταξιδοτικού δικαιώματος. Η νέα προβλεπόμενη κατώτατη εισφορά αυξάνεται στα 220 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 19% για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων αυταπασχολουμένων και βέβαια και για τους αγρότες επίσης η ίδια αύξηση. Ο Υπουργός Εργασίας προσπάθησε εκ των προτέρων να δικαιολογήσει την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος για τους αυταπασχολούμενους. Αυτοί που ζουν τη μεγάλη ληστεία που έχετε επιβάλει, με φόρο εισοδήματος από το 1 ευρώ, με έμφυα, με τέλος επιδιδεύματος και κάθε άλλο χαράτσι, με τα χρέη να τους πνίγουν και οι κατασχέσεις να κρέμονται πάνω από ό,τι έχει απομείνει, δεν μπορεί να πάρουν ανάσα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Με το νομοσχέδιο, όσοι μισθωτοί με μπλοκάκι είναι στην ειδική ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, που τους αναγνωρίζει ως μισθωτούς, θα αντιμετωπίσουν νέες πιέσεις για να επιστρέψουν στο καθεστώς ασφάλισης ελεύθερο επαγγελματία, προκειμένου να απαλλαγεί η εργοδοσία από το σύνολο ή σημαντικό μέρος των εισφορών. Οι εργοδότες θα επιδιώξουν να τους φορτώσουν όλα τα ασφαλιστικά βάρη με κίνητρο κάποια ελάφρυνση στον καθαρό μισθό που θα προκύψει από την επιλογή της κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης. Ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η διάλυση των εργασιακών σχέσεων με τους μισθωτούς επιστήμονες που ο μισθός τους βρίσκεται λίγο υψηλότερα από το επίπεδο του μέσου μισθού. Θα σπρώξει και νέους τυπικά μισθωτούς στην ελαστική εργασία του δελτίου παροχής υπηρεσιών με κίνητρο για τον εργαζόμενο της χαμηλότερης
χαμηλότερες κρατήσεις επί του μισθού και ωφελημένους τους εργοδότες που έτσι απαλλάσσονται από τις φορές και τα δικαιώματα του τυπικά μισθωτού, όπως είναι άδειες, δώρα, επιδόματα, προστασία από ομαδικές απολύσεις. Θα θέλαμε εδώ να σημειώσουμε τις ευθύνες του Υπουργείου Εργασίας που δεν επιλήφθηκε το καταγγελίων των μεταφραστών του ΥΠΕΞ για τη μη ασφάλισή τους. Κύριε, το ΚΚΕ αγωνίζεται για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση νέου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα περιλαμβάνει τα στεξοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, τα οποία προχθές ηρωνεύτηκε ο Υπουργός Εργασίας. Ναι, λέμε να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα, τα κουρεμένα, τα αποθεματικά των ταμείων, με ανακεφαλαιοποίησή τους, να πληρώσουν το κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Καμία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που θα σπάνει νέα μείωση μισού του εργαζόμενου στο τμήμα που πηγαίνει για τη σύνταξη, την υγεία. Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών μαζί και της 13ης και 14ης σύνταξης. Αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις στη βάση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ με κατώτερο μισθό 751. Να απεδοθούν άμεσα, χωρίς προαπαιτούμενα, όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν παρακατηθεί σε κύριες επικουρικές συντάξεις. Υπάρχει ένα. Τα αιτήματα αυτά είναι γνωστά, τα έχουν υποβάλει οι συνταξιούχοι στην κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση βέβαια έχει χαράξει ένα διαφορετικό δρόμο. Όλα αυτά μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί η επιστήμη και η τεχνική έχει κάνει άλματα. Η αύξηση παραγωγικότητας είναι τεράστια. Επιτρέπει λοιπόν την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Το εμπόδιο είναι αυτό το σύστημα που υπηρετείται. Εμείς, τελειώνοντας, λέμε ότι οι εργατικοί τάξη και αυταπασχολούμενοι είναι έναν δρόμο έχουν να επιλέξουν. Το δρόμο του αγώνα. Γιατί το δίκαιο θα κριθεί στους δρόμους. Και δεν τελειώσατε ακόμη. Έρχονται νέες κινητοποιήσεις οι οποίες δεν θα σταματήσουν ούτε με την ψήφιση του νόμου.